Έγκλημα στον Νείλο του Κένεθ Μπράνα, μια μεταφορά του βιβλίου της Αγκάθα Κρίστη που είχε εκδοθεί το 1937, κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη. Στο ρόλο του Ηρακλή Πουαρό, που αναλαμβάνει να εξιχνιάσει μια σειρά από βίαιους θανάτους, είναι ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Πρόκειται για remake της ομότιτλης ταινίας που έχουμε δει περισσότεροι άνω των 40, μια ταινία του 1978 με τον Πίτερ Ουστίνοφ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. You must meet Hercule Poirot. He's the greatest detective alive. Η Αγκάθα Κρίστη γνωρίζει την ίντριγκα καλύτερα από τον καθένα. Ο χαρακτήρας που δημιούργησε, ο Ηρακλής Πουαρό, αντιπροσωπεύει την επιτομή της παρατηρητικότητας σε ένα κόσμο ιδιοφυών που πάντα κάτι τους ξεφεύγει. Ο Κένεθ Μπράνα, ξανά μπροστά και πίσω από την κάμερα, ζωντανεύει το σύμπαν των whodunit ιστοριών. There's a lot of twists and turns than you think you know, but you don't really. I don't feel safe here. I don't feel safe with any of them. People love a great puzzle. Endless stimulation for the brain, sorting out of clue and character. Σε ένα ποταμόπλοιο που πλέει στον Νείλο, η ζωή και ο θάνατος θα συναντηθούν. Όλοι είναι ύποπτοι για τον φόνο που έγινε, αλλά και για αυτούς που θα ακολουθήσουν. Πριν πιάσουν στεριά, το μυστήριο πρέπει να λυθεί. The romance of the desert has the power to seduce. Death on the Nile has a veneer of sophistication, sexiness, glamour and romance. But the underbelly of what's actually going on is hiding these dark secrets. It's about how love makes us feel and how it makes us act and what it makes us do. Η ταινία «Έγκλημα στον Νείλο» ήταν αρχικά να κυκλοφορήσει μέσα στο 2020. Όμως, λίγο η πανδημία, λίγο οι φήμες και οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από τον Άρμι Χάμερ, η ταινία είχε μπει σε χρονοκάψουλα. Τελικά, θα κυκλοφορήσει στις 10 του μήνα, με όσο το δυνατόν, λιγότερο Άρμι Χάμερ. Η δημόσια τηλεόραση μετά...